Σήμερα θα δούμε τρεις βασικές τεχνικές για φωτογραφίες με το κινητό μας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσει να διαβάσετε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να χάσετε κανένα ακόμα βίντεο. Επίσης, κάθε Κυριακή, αλλά και κάθε Τετάρτη έχει βίντεο φυσικά. Κάθε Κυριακή έχει καινούργιο βίντεο και κάθε Τετάρτη έχει live stream. Ξέρεις, θα κάνεις και όλα τα link θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς να τραβάς καλύτερες φωτογραφίες με το κινητό σου. Θα δείξουμε τρία κόλπα που κάνουν οι φωτογράφοι με τις μηχανές τους και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κι εμείς για τις κάμερες των κινητών μας. Οπότε, ξεκινάμε με το πρώτο και το βασικό. Να έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι 13 Pro Max, είναι απαραίτητο να είναι ένα κινητό το οποίο να τραβάει καλές φωτογραφίες. Το πρώτο βασικό tip που θα δείξουμε σήμερα για βασικές φωτογραφίες, γιατί δεν είναι επαγγελματικές, είναι μη επαγγελματικές ή αλλιώς βασικές φωτογραφίες, είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό το ύψος. Οι κάμερες του κινητού μας είναι ψηλά. Οπότε ουσιαστικά όταν εμείς έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την απόσταση. Αυτή η απόσταση πώς εκμεταλλεύεται όταν πηγαίνουμε τους φακούς της κάμεράς μας στο σημείο που πρέπει να τις έχουμε. Δηλαδή, όταν θέλουμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία, δεν θα τραβήξουμε έτσι και θα καδράρουμε το κινητό μας από αυτή την πλευρά, αλλά θα κρατήσουμε το κινητό μας όπως το έχουμε και θα το κρατήσουμε ανάποδα. Οπότε ουσιαστικά το κάδρο της φωτογραφίας θα πάει στη σωστή αναλογία που πρέπει να είναι. Τι εννοώ? Ελάτε να δούμε το πρώτο. Ανοίγουμε τη φωτορεκτική μηχανή. Θα τραβήξουμε μια φωτογραφία έτσι. Και θα κάνουμε την ίδια φωτογραφία γυρνώντας το κινητό μας ανάποδα. Άμα γυρίσεις το κινητό ανάποδα και τραβήξεις τη φωτογραφία, δες πως είναι η φωτογραφία χωρίς, δηλαδή το κινητό μας, επειδή ουσιαστικά προσπαθεί να εστιάσεις, χρειάζεται να το κατεβάσεις λίγο πιο κάτω, δηλαδή να έχεις μια κλίση, μια γωνία 20 μοιρών. Αυτό το πράγμα χάνει στη φωτογραφία. Εμείς θέλουμε το κινητό μας να είναι σε όρθια θέση. Αλλά αν το κινητό σου τραβήξει σε όρθια θέση, αυτό το αποτέλεσμα δίνει μόνο του τη γωνία που πρέπει, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Οπότε, όταν το γυρίσεις το κινητό σου ανάποδα, ο φακός πηγαίνει στο σημείο που είναι τη φωτογραφική μηχανή. Οπότε, παίρνεις ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Ένα πολύ πιο σωστό αποτέλεσμα. Δεύτερο πράγμα, εκμεταλλευόμενη πλέον την ανάποδη φωτογραφία, μπορούμε να δώσουμε περισσότερο βάθος. Το βάθος πώς το δίνεις? Βάθος σε εισαγωγικά βάθος, έτσι. Τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνετε όλοι. Οπότε, αν είσαι φωτογράφος, μην αρχίσεις και γράφεις κάτω στα σχόλια διάφορα. Λοιπόν, δίνουμε tips για ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι λίγο πιο ερασιτέχνες στο επάγγελμα. Λοιπόν, οπότε, εφόσον εκμεταλλευόμαστε λοιπόν την ανάποδη φωτογραφία, θα δώσουμε βάθος. Το βάθος συνήθως το δίνουμε όταν εστιάζουμε σε ένα και πίσω θολώνουμε το background. Δεν είναι ακριβώς ο σωστός όρος βάθος, αλλά θα το πούμε έτσι για να το καταλάβει, όπως είπαμε, και πιο απλός χρήστης κινητού και φωτογραφίας. Ελάτε να σας δείξω τι εννοώ. Γυρίζουμε πάλι το κινητό μας ανάποδα και παίρνουμε ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να εστιάσουμε και να φωτογραφίσουμε. Μπορεί να είναι και άνθρωπος, έτσι το συζητάμε. Οπότε πηγαίνουμε κάτω, ερχόμαστε κοντά, εστιάζουμε στο αντικείμενο που θέλουμε και φωτογραφίζουμε. Να φωτογραφίσουμε πριν και με όρθια θέση της φωτογραφίας, παίρνουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο είναι το αποτέλεσμα το δεύτερο που παίρνουμε. Οπότε ουσιαστικά αν εστιάσεις μπορείς να δώσεις, τώρα εμείς έχουμε και κόντρα φως έτσι και έχει σκιά από εδώ, οπότε δεν είναι σωστό, πρέπει να τοποθετηθούμε από την άλλη την πλευρά. Οπότε βλέπουμε και τις σκιές, ένα ακόμα βασικό tip το οποίο είναι έξτρα, τα τρία που θα δείξουμε. Οπότε αν θέλεις μια καλύτερη εστίαση θα πας από την άλλη την πλευρά της φωτογραφίας. Και ουσιαστικά έχει ένα πολύ πιο όμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και τρίτο βασικό πράγμα που μπορείς να κάνεις στο iPhone είναι να μπορέσεις να αλλάξεις το μποκέ. Το μποκέ, τι είναι το μποκέ? Ο ορισμός του μποκέ είναι το θόλωμα που παίρνεις από πίσω. Όταν εσύ τραβάς και εστιάζεις μια φωτογραφία, το θόλωμα που παίρνεις από πίσω ή αλλιώς η εστίαση που κάνει το κινητό σου, ο φακός της μηχανής της φωτογραφικής, της επαγγελματικής μηχανής, από πίσω έχει ένα
Ωραίο θόλωμα. Αυτό το θόλωμα το ωραίο λοιπόν ονομάζεται μποκέ. Αυτό το μποκέ πώς το παίρνουμε? Το παίρνουμε από το F. Ή αλλιώς, πώς είναι το F? Πώς είναι το F? Πού να ξέρω. Διάφραγμα. Α. Λοιπόν, το F είναι το διάφραγμα. Το διάφραγμα ορίζεται από 1, 1,4, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7 και πάει ως 16. Ωραία. Όσο πιο μικρό είναι το νούμερο, τόσο πιο πολύ μποκέ έχουμε πίσω. Τόσο πολύ πιο πολύ θολώνει η κάμερά μας. Όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο πολύ δεν εστιάζει. Είναι δηλαδή flat όλα. Ελάτε να δείτε τι εννοώ. Ανοίγουμε πάλι τη φωτογραφική μηχανή μας. Βγαίνουμε στο πορτρέτο και πάνω δεξιά θα σας βγάλει το F. Αν το πατήσετε, μπορείτε να δώσετε το βάθος πεδίου που θέλετε. Δηλαδή, αν εγώ εστιάζω σε αυτό το σημείο και κατεβάσω το F, βλέπετε ότι από πίσω η φωτογραφία θολώνει πάρα πολύ και εστιάζει. Γυρνάμε και το κινητό μας ανάποδα. Εστιάζουμε σε αυτό το σημείο και πηγαίνουμε το F στο 1,4. Και πατάμε κλικ. Γυρίζουμε το F στο 16, 13, 16 και πατάμε κλικ. Είδατε διαφορές στις φωτογραφίες. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε και άλλο τέτοιο εξωτερικό γύρισμα και να δείξουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πιο σωστές για να δώσετε ακόμα καλύτερες φωτογραφίες και καλύτερο αποτέλεσμα στις φωτογραφίες σας. Follow και like για περισσότερα tips. Δεν ξεχνάς, κάθε Κυριακή έχει καινούριο βίντεο και κάθε Τετάρτη έχει live stream στις 8. Περιμένω κάτω στην περιγραφή να πάτε να τσεκάρετε όλα τα link που χρειάζεται και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.